Να τα λύσουμε πρέπει. Ακριβώς, πρέπει να μας προβληματίζουν να τα λύσουμε. Κύριε Λεωτσάκο, θέλω και από εσάς. Αυτό είναι ένα δραματικό γεγονός που συμβαίνει. Μπορεί να βρεθεί οποιαδήποτε οικογένεια στη θέση της συγκεκριμένης γυναίκα. Νομίζω ότι ο Υπουργός έπραξε με μια ευαισθησία όπως όφιλε να πράξει. Σε ό,τι αφορά δε το σύστημα της ελεύθερης διακίνησης, πρέπει να πω ότι μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια βρήκαν πάρκι στις γερμανικές τράπεζες και η διακίνηση του κεφαλαίου είναι ελεύθερη. Με βάση τις συνθήκες είναι και των προσώπων. Για τα πρόσωπα και για τις ανάγκες τους μπαίνουν γραφειοκρατικοί περιορισμοί, ενώ ηλεκτρονικά τα κεφάλαια φεύγουν από τη χώρα μας και πηγαίνουν στις γερμανικές τράπεζες για ασφαλής πάρκινγκ. Εδώ προσέξτε το μισό λεπτό, αυτό... τα κεφάλαια από τις τράπεζες. Τα κεφάλαια από τις τράπεζες. Μισό λεπτό, αυτό το είπε ο κ. Σκουρλέτς την Κυριακή. Καταγγέλλεται κάτι. Δισεκατομμύρια. Μισό λεπτό, πηγαίνουν αυτό, κύριε Λεωτσάκο. Στα ασφαλής πάρκινγκ. Μισό λεπτό. Ποιο δίνει την εντολή να φύγουν τα λεφτά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Πριν, γιατί άκουσα τον κύριο Σκουρλέτη την Κυριακή στο Sky να παρακαλέσω τον κύριο Στάθη και όλους πριν, μας. Πριν πολιτικοποιήσουμε να μείνουμε, έτσι, να μείνουμε στην Κουρουπλή και στο Μωρό. Αυτό είναι το θέμα. Είναι και θεσσαλική καταγγελία. Μία απάντηση. Ακούσατε τι κύριο Καραμπούλη. Ότι τα λεφτά, ακούσατε καταγγελία. Λέω Τσάκου, δεν άκουσε κανείς. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Τότε, χθες όμως. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν ξεπερνάμε αυτά. Κύριε Καραμπούλη, ακούστε με τώρα. Θα σου το πω τώρα. Άκουσε το. Ωραία, αλλάξαμε θέματα. Άκουσε το! Άκουσε το! Μετατρέψατε τα νοσοκομεία σε κέντρα υγεία. Τα οδηγήσατε σε χρεοκοπία τα νοσοκομεία. Αυτό κάνατε. Αυτό κάνατε. Βάλατε τα φόπλακα. Τα φόπλακα. Και έχετε και το φράσος και μιλάτε. Έχετε και φράσος. Αντί να ζητήσετε συγγνώμη. Εμείς δεν ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν δίνετε 683 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζεται. Ένα συγγνώμη χάθηκε. Μας λέτε για συγγνώμη. Χάθηκε και το φιλόδοξο. Πέρσι δόθηκαν 683, κύριε. Ένα συγγνώμη φέτος και πες συγγνώμη που δεν τα δίνεις. Ένα συγγνώμη και από πάνω. Ένα σε παρακαλώ, πληρώστε τις εφημερίες του κόσμου, του των γιατρών. Κάντε αυτά τα βασικά. Ένα συγγνώμη ζητάς. Ένα συγγνώμη. Έχετε προχρώσει και αυξάνετε τους τόνους όταν δεν έχετε πληρώσει. Ένα συγγνώμη να ζητήσετε. Τι συγγνώμη να ζητήσετε. Ότι εμείς πέρσι δώσαμε. Τη χώρα. Κύριε Λεωτσάκο. Από μνημόνιο σε μνημόνιο. Κύριε Παπαδάκη, κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Σοβαρή. Αν κύριε Λεωτσάκο να φωνάζει κάθε φορά. Κύριε Λεωτσάκο. Αυτό που σου λέω δεν σου απαντάς. Σου απαντάς. Όσο και να φωνάζεις θα δώσεις τα λεφτά. Τα λεφτά θα τα δώσεις. Τα λεφτά. Ναι, θα τα δώσεις. Τα λεφτά είναι εσύ. Σε παρακαλώ. Πού τα πήγες τα λεφτά. 683 δις από τους εργαζόμενους και τους μισθωτούς. Λοιπόν, ηρεμήστε κύριε. Έτσι δεν κάνουμε κουβέντα κύριε. Έχουμε εδώ πέρα κάποιον που φωνάζει συνεχώς. Τι φωνάζετε. Και δυο φωνάζετε, δεν θα φωνάζετε. Ακούστε. Θα πληρώσετε τις εφημερίδες. Ακούστε κύριε Καραμπούλη. Χωρίς απάντηση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούστε. Δεν γίνεται. Είμαστε κι εμείς εδώ. Σας εφημερίδες θα τις πληρώσετε κύριε. Πότε θα τα δώσετε, κύριε Λεωτσάκο, κύριε Λεωτσάκο και κύριε Λεωτσάκο. Όλα θα είμαστε άλλα και κάποιες άλλες. Κύριε Λεωτσάκο, κύριε Καραμπούλη, φίλοι σας οι Τροϊκανοί, σας παρακαλώ, επιτρέψουμε να γίνουν τα νοσοκομεία. Δώστε τα χρήματα στην υγεία και σε όλους τους τομείς που χρωστάτε. Δεν είναι ευγενικό γιατί μας έχετε αποκλείσει από την κουβέντα. Υγεία τα νοσοκομεία, μας έχετε αποκλείσει. Όπως οι φίλοι σας οι Τροϊκανοί, μας έχετε αποκλείσει. Οι Τροϊκανοί δεν θα επιτρέψουμε να μας έχετε αποκλείσει από την κουβέντα της υπόλοιπης. Παρακαλώ. Τέτοια... Έτσι, όχι, να, αφήστε να, να το πάμε ήρεμα. Εμένα, κύριε Βαραγγέλη, στο μυαλό μου είναι η μητέρα αυτή και το δράμα έτσι, που έπεσε λύση ο Κουρουμπλής. Όμως, προς το τέλος, εκεί έτσι. Και ας το πολιτικοποιήσουμε αυτό, όλοι μαζί, αλλά να αλλάξουμε το θέμα. Πάλι το ίδιο, πάλι το ίδιο, ακούστε. Αυτό πολιτικοποίησα εγώ, ο κύριος Καραγκούνης. Τελείωσε το θέμα, τελείωσε το θέμα. Τελείωσε το θέμα. Κύριε, δεν γίνεται έτσι όμως, σας παρακαλώ. Θα πάμε για διαφημίσεις για να ηρεμήσουμε. Είπατε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ βόμβα. Το οποίο επαναλαμβάνεται εσείς σήμερα και το είπε ο κύριος Σκουρλέτης την Κυριακή. Τραπεζίτες λένε στους πελάτες τους να βγάλουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Καταρχήν το λένε, δύο τα βγάζουν, τρία έχουν πάει λέει, στη Γερμανία. Λέει δηλαδή παίρνει τηλέφωνο τραπεζίτης και λέει δις. Παπαδάκη βγάλε τα λεφτά στη Γερμανία. Με εντολή των διευθυντών των τραπεζών.
Να σας πω. Εάν συμβαίνει αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Κάτσε να μείνω στην καταγγελία. Παναγιώτη, να μείνω στην καταγγελία. Εάν συμβαίνει αυτό. Να το συζητήσουμε μετά το ημίχρονο αυτό. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.